Φωτεινή Αθερίδου και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας παντρεύτηκαν χθες με πολιτικό γάμο και βάφτισαν τον 3 ετών γιο τους. Το ζευγάρι έδωσε στο μικρούλι το όνομα του παππού του Θοδωρής και το μυστήριο τελέστηκε στον πύργο Μελισσουργού στα Καλύβια. Αποτάσσω τα νάκη πάστε της αφού και πάστε της αυτού και πάστε της αυτού και πάστε της αυτού. Αποτάσσω τα νάκη πάστε της αυτού και πάστε της αυτού και πάστε της αυτού και πάστε. Να είναι πάντα καλά τα παιδιά, να έχουν πάντα χαρά στη ζωή τους και κάθε ευλογία και τύχη και να τους πηγαίνουν όλα όπως τα θέλουν και όπως τα θέλει η ψυχή τους και η καρδιά τους. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Πολλά. Κουμπάρο στο γάμο τους ήταν η φίλη του ζευγαριού Μαρία Παπαφωτίου. Τους αγαπώ πολύ και τους τρεις. Εύχομαι να ζήσουν, να είναι όλα καλά, να είναι γεροί, πολύ γεροί και ευτυχισμένοι. Από το πλευρό τους δεν θα μπορούσαν να λείπουν η οικογένεια και φίλοι αλλά και συνεργάτες του ζευγαριού. Η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας βρέθηκε εκεί και τα κατέγραψε όλα. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να χαίρονται το παιδάκι τους. Έχει άγχος η Φωτεινή? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν έχετε μιλήσει μαζί της? Σήμερα δεν μίλησα. Σαν ύφη πήρε τις συμβουλές, σας ρώτησε. Δεν το δίνω συμβουλές, ενήθως, ευχαριστώ. Πήρατε μαζί στην πρόβα. Να είστε καλά. Ηθικό θα φορέσει. Το δώρο ήταν συμβολικό που τις πήρατε. Α, δεν μπορείτε απ' όλα, ρε παιδιά, αυτά είναι προσωπικά. Είδατε πόσο κομπλεξάριστη ήταν η Σμαράγδο όταν έφτασε? Πολύ συμβουλή δώσα τώρα. Σνίφι. Μα τι συμβουλή να πω, αφού δεν έχει γίνει νύφη ίδια. Πού να ξέρω εγώ αυτά. Δεν έχει παντρευτεί για να δώσει και συμβουλή. Αν είπα το Θοδωρή, τι αφήσαμε. Σχολιάστηκε ότι δεν έφτασε, δεν πήγε μαζί με τον Θοδωρή, τον Αθερίδη. Ναι, πήγαμε διαφορετικά αυτοκίνητα. Καλά, και τι έγινε. Παιδιά, είναι τόσο όπεν ζευγάρι. Αυτή θα πρέπει να είναι στην οικογένεια του όπεν καταρχά. Τόσο όπεν που είναι. Αν του το προτείνουμε. Ναι, δεν δώνει. Γιατί δεν πήγαν όλοι μαζί, αφού όλη μια οικογένεια είναι. Μπορεί να ήταν και να φύγαν από το σπίτι τη νύφη, ρε παιδί. Μπορεί να ήταν και πρακτικό το θέμα, κατάλαβε. Να μην χωρίσουν τα μάτια. Παιδί μου, εντάξει, καλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η σύντροφό σου τα τελευταία χρόνια, πας μαζί της. Mm-hmm. Αλλά η άλλη είναι η μητέρα. Καθίστε τώρα εδώ που έχουμε το αποκλειστικό. Αυτός ήταν μέσα σε αυτή την τώρα, γι' αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι ο Θοδωρής είναι πολύ καλά και με τη σύζυγό του την Ελένη την Κασούκα. Οπότε νομίζω πήγαν και μαζί. Τα έχουν πει κιόλας, νομίζω. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά όλοι. Οπότε μπορεί να μοιραστήκαν στα αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ πρακτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Περάσανε όλοι πάρα πολύ ωραία σε έναν απίστευτο χώρο εκεί στο πύργο Μελισσουργού. Παιδιά, τέτοια βάφτιση δεν έχω ξαναδεί. Το παιδί είναι μεγάλο, γιατί είναι 3 χρονών. Δεν είναι μωρό. Οπότε καταλάβαινε τα πάντα. Δεν του λέγανε τώρα, πες με στην πισίνα. Α, στην πισίνα οπότε, μέσα πήγε, το βαθμό. Ωραία. Οπότε ο Ρίτσο περπατούσε μόνο του, πήγε μέσα. Κάτσε κάτω. Ούτε κλάματα, ούτε το παιδί ούτε να κλάμα. Πέρασε τίποτε. Τέλεια. Καλέ με το μαγιό του, ήταν μαγικά. Καμιά φορά πιστεύω ότι τα βαφτίσια πρέπει να γίνονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Πρώτον, το θυμάται το παιδί. Αν ντρέπεται, καταρχά φοράει το μαγιό του όταν είναι λίγο μεγαλύτερο το παιδάκι. Εντάξει, η θρησκεία σου λέει πρέπει να είσαι γυμνός για να μπει το λάδι παντού. Παντού. Και τι, δεν θα περάσει το λάδι μέσα από το μαγιό? Έχεις βαφτίσει? Έχεις γίνει νονά? Έχεις γίνει? Δεν έχω γίνει νονά. Ωραία, πρέπει να λαδώσεις κάδες πιθαμί. Όλα. Τα πάντα. Πού το μαγιό, καταλάβεις? Βάζεις και χεράκι μέσα από το μαγιό και τα κάνεις όλα. Να θέλεις, δεν τα καταφέρεις. Αν είναι δυνατόν. Βάζεις ένα βαβακερό ισορουχάκι, το παιδάκι να νιώθει πιο ωραία. Η πισίνα πώς προκύπτει τώρα μέσα από αυτό? Δηλαδή πού να χωρέσει? Πρέπει να μπει μέσα στο νερό το παιδί. Ναι, πρέπει να μπει στο νερό, δεν πρέπει να μπει σε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να γίνει και στη θάλασσα μια βάφτιση. Ναι, βέβαια. Το είδε λίγο και σαν παιχνιδάκι λίγο το παιδάκι. Και πέρασε. Το είδε λίγο σαν παιχνιδάκι. Το θυμούνται, καταλαβαίνετε. Το θυμούνται και δεν κλαίνε, δεν αντιδρούνε, περνάνε ωραία και νομίζω ότι είναι μια ωραία. Και μπράβο, Φωτεινή να πούμε που πέρασε λοιπόν να ακούσει το όνομα ο πατέρα τη από την πλευρά τη μητέρα και όχι από το πατέρα. Γιατί συνήθω το πατέρα το όνομα περνάει στο παιδί. Ναι, έπρεπε να δείτε το Θοδωρή τον Αθερίδη όταν είπε το όνομά του. Παιδιά, συγκινήθηκα εγώ που έβλεπα και την Κασούκα και το Θοδωρή. Πώς ήταν τόσο συγκινημένοι αυτό. Χαίρετε να κάνει έτσι. Ναι, το πήρε τώρα. Ήταν πανέμορφοι όλοι, ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πολύ συγκινημένοι. Ήταν τόσο απλό που ήταν συγκινητικό, παιδιά. Ωραία. Πολλοί κόσμος, Γιώργος Νταλάρας, Πάνος Μουζουράκης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ευγενία Σαμαρά. Χαμός. Είδαμε εκεί, έξαλλου χορούς. Τον έστειλε σε ένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ένα μικρόφωνο και ένα κονταράκι να έπαιρνε. Τόσα θα έφερνε. Γιατί? Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μετά με βρίζουν, μου λένε κοίτα το, εκμεταλλεύεται. Εσένα, μα σε αγαπάνε. Ξέρουν ότι είσαι. Μέχρι να αρχίσω να κάνω ερωτήσει και να λέω αυτά. Αφού είχαν πιει και χορεύανε, εκεί έπρεπε να πα με το κονταράκι και το μικροφωνάκι. Και χωρί κονταράκι. Εκεί απλά σηκώνει κινητό και βγάζει φωτογραφίε. Για να μην παίξει το green box μετά το μαράκι. Τι δούλεψε, δεν κάνε, δώσε μα λίγο δουλίτσα. Α πούμε ένα άλλο ακόμα χίνητο ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο γιατί ένα φίλο με βάζει μουσική ο Γιάννη Ογκίσμο, ο οποίο βέβαια
έβαζε πάρα πολύ τα τραγούδια των καλεσμένων. Είχαμε τον Νταλάρα, πάσαμε τον Νταλάρα. Είχαμε την Ψυχράμη, ψυχράμη με Νταλάρα. Είχαμε τον Μουζουράκη, πάσαμε τον Μουζουράκη. Δεν είναι λίγο αμήχανο. Ακούσαμε όλα. Δεν είναι λίγο αμήχανο να είσαι εκεί και να ακούσει το κομμάτι σου ω καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, δεν έχουν επαφή. Αφού ήταν εκεί, γιατί δεν πήραν ένα μικρόφωνο να τραγουδήσουν όλοι. Γιατί δεν πήραν. Γιατί είχαμε ένα τραγουδάκι, ένα να τραγουδάει. Μωρέ, αν πρέπει να τραγουδήσουν, πρέπει να έχει ηχοσύστημα, ηχεία. Γιατί εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω. Ένα τσίκι τσίκι τσίκι, ένα τραγουδί, ένα σαν τραγουδί. Όλα θα την βγάλω την βραδιά. Θα τραγουδήσουμε!